Προκόπη. Απάνθρωπη αυτή η υποχρεωτική ανταλλαγή. Η σύμβαση άρχισε να εφαρμόζεται από τον Αύγουστο του 1923. Σύμφωνα με τη σύμβαση, συστήθηκε μεικτή επιτροπή από έναν Έλληνα, έναν Τούρκο και έναν ξένο, Σουηδό ή Ελβετό. Αυτή άρχισε να καταγράφει και να εκτιμά τις εγκαταλειπόμενες ακίνητες περιουσίες. Στο Προκόπη ήλθαν διαταγές και συστήθηκε επιτροπή το Μάη του 1924. Από την 1η του Γενάρη του 1924 απαγορεύτηκε στους Έλληνες να πουλήσουν την κινητή και ακίνητη περιουσία τους. Ακόμη και να πάνε στα κτήματά τους και να πάρουν τα προϊόντα τους. Πολλοί Τούρκοι γείτονες των Ελλήνων ήταν φίλοι τους. Πήγαιναν κρυφά στα κτήματά τους και τους μετέφεραν με καλάθια τα προϊόντα τους. Τον Ιούλιο του 1924 έφτασαν στο Προκόπη 300 τουρκικές οικογένειες εξανταλλαγής. Αυτές ήσαν Σλαβομακεδόνες από τρεις περιοχές, Εδέσης, Φλωρίνης και Καστοριάς. Λίγες μέρες πριν φτάσουν οι Έλληνες, εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και συγκεντρώθηκαν σε καθορισμένους χώρους. Τα σπίτια αυτά δόθηκαν στους Τούρκους πρόσφυγες. Οι Έλληνες άρχισαν να πουλούν κρυφά την κινητή τους περιουσία. Οι Τούρκοι της πόλης και των χωριών την αγόραζαν για ένα κομμάτι ψωμί. Η μετακίνησή τους θα γινόταν με ένα λογάμαξο, όπου θα στηβάζονται δύο ή τρεις οικογένειες και συνεπώς θα ήταν αδύνατο να μεταφέρουν πολλά πράγματα. Είχαν έπιπλα και σκεύη μαζεμένα πηγενιές ολόκληρες, με τόσους κόπους και θυσίες. Τόσος βιός και τόσο νοικοκυριό εξανεμίζεται το απότομα και ολότελα. Ειδική επιτροπή σημάζευε τα εκκλησιαστικά αντικείμενα, εικόνες των Αγίων, εξαπτέρυγα, δισκοπότηρα, καμπάνες, εκκλησιαστικά βιβλία, ιερά άμφια και πρώτα απ' όλα το ιερό λείψανο του Οσίου Ιωάννου, από το οποίο θα αντλούσαν οι προκοπιείς δύναμη, βοήθεια και παρηγοριά, αλλά και προστασία στα ξένα. Όλα αυτά με καλή συσκευασία φορτώθηκαν για τη Μερσίνα. Από τις εικόνες και γεωγραφίες τα δευτερευούσης αξίας παραχωρήθηκαν στην υπόγεια μικρή εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, στα νότια της εκκλησίας του Αγίου Βασιλείου και σε απόσταση 3 μέτρων από αυτήν. Οι χαρμόσυνοι ήχοι της καμπάνας των εκκλησιών σίγησαν πια. Οι παπάδες, ψαλτάδες και κανονάρχες βουβάθηκαν. Το θρησκευτικό συνέστημα των προκοπιαίων, που ήταν έντονο, καταχωνιάστηκε στα κατάβαθα της καρδιάς των. Η μετακίνηση των κατοίκων άρχισε το Σεπτέμβρη του 1924 και βάσταξε ως τον Νοέμβρη του ιδίου έτους. Τα βαρπόρια αργούσαν και οι προκοπιείς πρόσφυγες περίμεναν μέσα στις σκηνές ανυπόμονα. Τα φαγητά τους που είχαν πάρει μαζί τους άρχισαν να τελειώνουν. Οι ψήρες και κοργοί να πληθαίνουν από την απλησιά. Πολλοί γέροι και γριές από την εξάντληση και την αλλαγή του κλίματος, από 1300 υψόμετρο βρίσκονταν απότομα στο μηδέν και από έλλειψη νοσοκομιακής περίθαλψης πέθαναν και θάβονταν χωρίς ψάλτη και παπά στα κοντινά χωράφια. Επιτέλους ήλθε ένα βαπόρι, το Βασίλειος Δεστούνης. Έριξε άγκυρα σε απόσταση 100 μέτρα γιατί δεν υπήρχε προκυμαία. Όλος ο κόσμος χύμιξε να μπει στις βάρκες και να επιβεβαστεί στο βαπόρι. Ο καπετάνιος και η επιτροπή δεν μπόρεσαν να αναχαιτήσουν το πλήθος και να βάλουν τάξη. Πατήσ με πατώσε. Συνωστισμός μεγάλος. Όλοι αγωνίζονται να φύγουν το γρηγορότερο από την Τουρκία, που θεωρείται πια εχθρικό κράτος, και να φτάσουν στην Ελλάδα. Να βρουν τη λευτεριά τους, πιστεύοντας ότι μαζί με τους λοιπούς συμπατριώτες τους και με κρατική βοήθεια θα εγκαθίστανται κάπου και θα τελείωναν τα δεινά και θα ξανάρχιζαν τη ζωή τους από την αρχή. Μπήκαν μέσα και στιβάχθηκαν σαν σαρδέλες. Ξαφνικά άρχισε η θάλασσα να αγριεύει και να δυναμώνει η φουρτούνα. Ο καπετάνιος δεν αναλάμβανε την ευθύνη να ξεκινήσει με τέτοια θαλασσοταραχή και τόσο κόσμο. Περίμενε να κοπάσει η θάλασσα και να έρθει κι άλλο πλοίο για να παραλάβει τους μισούς. Έτσι στριμωγμένοι και στιβαγμένοι μέσα στο βαπόρι περίμεναν 7 μέρες. Επιτέλους ήλθε άλλο πλοίο και παρέλαβε τους μισούς και ανεχώρησε. Ο πλοίαρχος του Βασίλειος Δεστούνης όμως δεν τόλμησε να ξεκινήσει, γιατί το πλοίο κλειδωνιζόταν περίεργα.
παρόλο που η θαλασσοταραχή είχε κοπάσει αρκετά. Το φαινόμενο ήταν ανεξήγητο και ο πλοίαρχος με το πλήρωμα άρχισαν να φοβούνται. Τότε ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος απέδωσε το γεγονός το ότι η Λάρνακα του Οσίου βρισκόταν στο αμπάρι του πλοίου και κάτω από διάφορες αποσκευές. Ανέφερε την υπόνοιά του στον καπετάνιο και αυτός διέταξε και μετέφεραν το σκήνομα στο μικρό παρεκκλησάκι του βαποριού. Όπως διηγούνται οι επιβάτες, η θαλασσοταραχή σταμάτησε αμέσως και το πλοίο ξεκίνησε και έφτασε κανονικά στη Χαλκίδα. Εκεί υποδέχθηκαν το Ιερό Λείψανο ο Μητροπολίτης Χαλκίδος Γρηγόριος, ο Νομάρχης, οι λοιπές αρχές και πλήθους λαού και το τοποθέτησαν προσωρινά στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννου. Η αποβίβαση στον Πειραιά έγινε στο λιμοκαθαριστήριο του Αγίου Γεωργίου. Απολυμάνθηκαν άνθρωποι και αποσκευές και αναχώρησαν σε μια απαλωτριωμένη τοποθεσία στην κεντρική Εύβοια με το όνομα Αχμέτ Αγά, από τα κτήματα του γεωκτήμονα Άγγλου βουλευτή Νοέλ Μπάγκερ.